πολύ μεγάλη χαρά που σας συναντώ, τους εργαζόμενους εδώ σε αυτή την επιχείρηση. Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να επισκεφτούμε χώρους εργασίας, όπως είναι η Pfizer, και μάλιστα επιχειρήσεις σύγχρονες, καινοτόμες, φαίνεται, και από πρώτη ματιά άλλωστε, αλλά κυρίως γιατί είναι ένας κρίσιμος τομέας αυτός της υγείας, του φαρμάκου, που απασχολεί το λαό μας και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας και εσείς συμβάλλετε, γιατί πρωταρχικά είναι δική σας δουλειά αυτή, των ίδιων των εργαζομένων εδώ στο χώρο, με τις γνώσεις σας, τις επιστημονικές σας γνώσεις, τις τεχνολογικές σας γνώσεις, προσφέρετε καινοτόμες υπηρεσίες, φτιάχνετε, δημιουργείτε, αναπτύσσετε καινοτόμα εργαλεία για την υγεία, για το φάρμακο και δυστυχώς δεν μπορεί να τα απολαύσει έτσι όπως θα έπρεπε ο ελληνικός λαός συνολικότερα, οι λαϊκές οικογένειες, γιατί ακριβώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχουν και ελλείψεις συναντάμε σε φάρμακα, ψάχνουν γονείς να βρούνε φάρμακα για τα παιδιά τους, τρέχουν από εδώ και από εκεί στα φαρμακεία, λείπουν πάρα πολλοί γιατροί, λείπουν νοσηλευτές και βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις διαχρονικά μέχρι σήμερα, που δεν έλυσαν τέτοια ζητήματα. Και ίσως με αυτή την τραγωδία που ζήσαμε με τη μεγάλη πανδημία, λέγαμε μήπως τέλος πάντων ή γίνει η αφορμή να πάρθουν κάποια μέτρα, να στελεχωθούν οι δομές, οι δημόσιες, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία κλπ. Με γιατρούς, με άλλες υποδομές κλπ. Παρόλα αυτά είμαστε πάρα πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να θρυνούμε, όπως είδατε και πρόσφατα, θύματα συνανθρώπους μας. Την 60χρονη γυναίκα στην ΚΟ, επειδή δεν υπήρχε, παρότι υπήρχε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε διασώσεις, δεν υπήρχε οδηγός να μετακινήσει το ασθενοφόρο. Στη Νέα Μάκρη, την έγκυο μητέρα, τη 19χρονη, που χάθηκε η ζωή της και αυτής και του παιδιού της, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε ασθενοφόρο και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Βλέπετε την αντίφαση. Στον 21ο αιώνα που ζούμε, που έχει αναπτυχθεί, υπάρχει μεγάλη τεχνολογική, επιστημονική επανάσταση, νέο κύμα, τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Τα έχουμε ζήσει όλα, τα βλέπουμε όλα και θα δούμε κι άλλα στο μέλλον. Και δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό το απλό ζήτημα. Ένα ασθενοφόρο να μεταφέρει τον ασθενή εκεί που πάει. Το φάρμακο να μην είναι εμπόρευμα, αλλά να είναι για όλους φτηνό, προσβάσιμο και επαρκές για όλο τον πληθυσμό.